για άλλη μια φορά Minecraft στον κόσμο επιβίωση με τον Epic Gamer Season 2. Επισόδιο δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εδώ ήμασταν στο camping όπως θυμάστε και εδώ όπως σας είχα πει έφτιαξα μια ξύλινη σκηνή. Τέλος πάντων, προσπάθησα να κάνω σε στυλ σκηνής γιατί στα camping κάτι τέτοια έχουν, τέλος πάντων, αλλά είναι φτιαγμένο από ξύλο. Η αλήθεια είναι, φυσικά και θα φαινόταν αυτό εδώ πιο ωραίο από μια απλή σκηνή που θα φτιαχνόταν από γουλ, αλλά ο βασικός λόγος ήταν η έλλειψη γουλ. Τέλος πάντων, εγώ σκεφτόμουν να γυρίσουμε πίσω και να φτιάξουμε διάφορα άλλα πράγματα και θα θυμούμαστε αυτό εδώ το μέρος. Έτσι, άμα περνάμε καμιά φορά από εδώ, να συναντήσουμε. Αλλά τα κακά νέα είναι ότι πρέπει να αφήσω κάποιον να φυλάει το μέρος και πρέπει να αποχωριστούμε τον Ρεξ. Πάμε Ρεξ, σε αγάπησα. Ελπίζω να σε ξαναβρω κάποια μέρα όμως. Λοιπόν, τον αφήσουμε εδώ και εμείς πάμε να γυρίσουμε. Τα λέμε τη βάση μας. Λοιπόν παιδιά, δεν θα μου πιστέψετε. Με έβγαλε τέλος πάντων ο κόσμος πριν και τώρα που μπήκα με έβγαλε σε ένα χωριό. Δεν έχω ιδέα που είναι. Ξέρω πως έγινε αυτό. Υπάρχουν κάτι που κάνουν οι villagers που δεν το ξέρω. Πείτε μου άμα ξέρετε τίποτα γι' αυτό ή απλά με έβγαλε εδώ για έναν άγνωστο λόγο και θα τα πούμε στη βάση όπως είχα πει και πριν. Ωραία, έφτασα. Τώρα, δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, αλλά θέλω να φτιάξω μια διαμαντένια φανοπλία. Και ναι, η αλήθεια είναι, σε αυτόν τον κόσμο είχα μαζέψει αρκετά γρήγορα αρκετά διαμάντια. Και τώρα μπορούμε να φτιάξουμε, πιστεύω. Πού είναι? Όχι. Εδώ είναι. Ωραία. Χρειαζόμαστε 3 νομίζω. Μάλλον θα κάνουμε και ένα διαμαντένιο σπαθί. Να δούμε. Εκτός αν έχω φτιάξει ήδη, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί κόλλησε εδώ. Λοιπόν, η πανοπλία κανονικά δεν θα είναι εδώ. Θα την βάλω στο κάστρο. Τώρα γιατί ήρθα εδώ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, βασικά ήρθα εδώ για να μπορώ να βάλω την πανοπλία. Και να, η πρώτη πανοπλία που φτιάχνω σε κόσμο επιβίωση. Άρα λίγο να φτιάξω σε κούρι. Νομίζω δεν έχω φτιάξει σπαθί, επομένως φτιάχνουμε και ένα σπαθί. Τώρα περίσσεψαν διαμάντια. Ένα. Δεν θα το κάνουμε κάτι προς το παρόν. Λοιπόν, με αυτή την πανοπλία δεν θα πολεμήσουμε το Wither ούτε τον Ender Dragon. Λοιπόν παιδιά, δεν πρόκειται να το ξανακάνω σε βίντεο. Είδαμε τι έπαθα όλες τις υπόλοιπες φορές. Και αυτό. Άρα τώρα, ίσως να πρέπει να εξερευνήσουμε κάποια στιγμή και στο Nether. Λοιπόν, τώρα τι θα φτιάξουμε, δεν πάμε, δεν έχω σκεφτεί, περιμένετε με λίγο. Γιατί με απλά ξεκίνησα το record έτσι και δεν είχα όρεξη. Τώρα θα κάτσω λίγο να σκεφτώ και θα πάμε να το χτίσουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Λοιπόν, βρήκα τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε λίγο το σπίτι γιατί δεν το έχω τελειώσει. Επομένως πάω να φέρω ξύλο επειδή δεν έχω και πάμε να το τελειώσουμε. Επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω να με ακολουθήσετε και στο Twitch που εντάξει δεν κάνω πάρα πολύ συχνά live εκεί, αλλά κάνω και εκεί και άμα μαζέψω αρκετούς ακολούθους και από εκεί θα κάνω φυσικά και πιο συχνά live εκεί πέρα. Δεν κάνω σε αυτούς τους κόσμους κυρίως, εκτός αν είναι για καμιά μικρή δουλειά όπως, δεν ξέρω, mining ή κάτι τέτοιο. Έχω κάνει μια νέα σειρά στο Twitch ουσιαστικά, Ultra Hardcore. Και ναι, θα με βοήθησε πολύ άμα μου κάνετε μια εγγραφή και εκεί, όπως και στο κανάλι μου στο YouTube εδώ πέρα δηλαδή. Και αυτό. Λοιπόν, εδώ καταρχάς χρειαζόμαστε δύο τους επόμενους με να τους φτιάξουμε. Θέλω να... Όχι, έφυγε. Τέλεια. Δεν πειράζει, θα φτιάξουμε και αυτό εδώ.
χρειαζόμαστε τείχους για να χωρίζονται τα δωμάτια. Α, λίγο πιο όμορφο, να γεμίσει λίγο περισσότερο το σπίτι. Μάλλον. Λοιπόν, περιμένετε να τους φτιάξω. Ωραία, και τώρα που έβαλα τους τείχους, θα βάλουμε έναν καναπέ εδώ πέρα. Α, δεν ταιριάζει αυτό το χρώμα, θα το αλλάξω σε ένα λεπτάκι. Είναι λίγο μεγάλο. Τέλος πάντων, από πάνω θέλω να βάλω μια μεγάλη κορνίζα. Ναι, κάτι σαν αυτό, αλλά λίγο πιο δίπλα. Λίγο πιο δίπλα. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει το συγκεκριμένο το πρόβλημα. Άρα για πάμε πάλι. Καλά, δεν πειράζει, θα την αφήσω τώρα και την αλλάζουμε πιο μετά. Εδώ πέρα μάλλον θα βάλω κάτι σε σκούρο. Περιμένετε λίγο να φέρω τα πράγματα που θέλω. Οκ, okay, τέλειωσε και με αυτό. Και τώρα σκεφτόμαι να βάλω φυτά κάπως εδώ. Δεν ασύχθε, απλά θέλω να βάλω και από κάτω χώμα. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ψηλά. Περιμένετε λίγο να δω. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι. Και δεν ξέρω τι έγινε. Βασικά νομίζω μου κράσαρε για λίγο. Έκλεισα το βίντεο υποθετικά τώρα. Είναι άλλο βίντεο. Πρέπει να υπάρχει ένα speedrun. Δεν ξέρω τι έγινε. Μου κράσαρε. Μάλλον. Και όπως είπα, αυτό θα είναι άλλο βίντεο που το ένωσα. Pigman. Γιατί υπάρχει εδώ Pigman. Τέλεια. Ωραία. Ελπίζω ο ήχος του Minecraft να ακούγεται κανονικά. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα δωμάτια. Δεν έχω σκεφτεί τι θα βάλουμε. Ίσως κάποια στιγμή να βάλω και χαλί. Ούτε αυτό εδώ τι θα είναι. Τέλος πάντων, περιμένετε λίγο να σκεφτώ πως θα γίνουν και συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το κρατήσω αυτό, αλλά δεν είναι και άσχημο. Ανοίγει το κουτί, όλα καλά. Λοιπόν, σκεφτόμαι να βάλω κάτι σαν ένα ραφάκι. Όχι τόσο κοντά. Βασικά, δεν ξέρω πώς να το κάνω ακριβώς. Ίσως έτσι, όχι, εδώ. Δεν μου αρέσει να είναι πολύ κοντά στην πόρτα. Δεν πάει ρε φίλε, τι να κάνουμε. Κάπως έτσι, αλλά... δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το θέλω, ίσως. Να πάμε ένα πάνω το... αυτό εδώ πέρα να είναι λίγο πιο πάνω. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολη διακόσμηση. Όχι, δεν ξέρω. Κάτι μου το χαλάει. Δεν είναι άσχημο, αλλά σίγουρα δεν είναι τελειωμένο. Από την άλλη μεριά, υποθέτω θα είναι το δωμάτιο του Rex. Τον εγκατέλειψα για να φυλάει το σπίτι. Τι να κάνουμε όμως, θα τον βρω κάποια στιγμή. Γυρίσει, δεν θα τον αφήσω εκεί για πάντα. Βασικά θέλω να βάλω εδώ πέρα. Α, δεν μπαίνω. Καλά θα δούμε. Για πείτε μου, αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο αλλιώς να το διακοσμήσω. Το εδώ είναι ένα jukebox. Ξέρετε, επειδή είχα το διαμάντι πάνω μου και είπα τι να το κάνω, το έκανα ένα jukebox που ταιριάζει. Και εδώ έβαλα δίσκους. Για να ακούσουμε λίγη μουσική. Και τίποτε δεν ακούγεται τίποτα. Δεν καταλαβαίνω ποια η λογική του. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Το ξέρω, είχα καιρό να βγάλω βίντεο.
Αλλά τι να κάνουμε, δεν μου είπε το σχόλιο χρόνος, όσο και αν είναι καλοκαίρι, την μια δεν έχει όρεξη, την άλλη ένα, την άλλη το άλλο. Καταλαβαίνετε, νομίζω. Ελπίζω να σας άρεσε όπως σας είπα και πριν. Κάντε ένα like και μια εγγραφή και γεια σας.